Σύμφωνοι, ο Τροϊκός Πόλεμος, αν όντω έγινε, δεν έγινε για τα μάτια μιας πανέμορφης γυναίκας, αλλά μάλλον για γεωπολιτικούς λόγους. Ωστόσο, τα ομοιρικά έπι και φυσικά η ελληνική μυθολογία μιλούν για μια πανέμορφη γυναίκα. Την πιο όμορφη γυναίκα του αρχαίου κόσμου για την ακρίβεια, η οποία αποτέλεσε το μήλο της έρηδα μεταξύ αχαιών και τρώων. Για την ομορφιά της σκοτώθηκαν χιλιάδες στο πεδίο της μάχης. Πέθαναν τραγικά πολλοί ήρωε, ολόκληρε οικογένειε ξεκληρίστηκαν, μανάδε έκλαψαν σε μια διαμάχη που συμμετείχαν ακόμα και οι Θεοί. Πόσο όμορφη ήταν η ωραία Ελένη όμω στην πραγματικότητα. Τι μπορούμε να μάθουμε για την εμφάνισή της μέσα από τα αρχαία κείμενα. Πώς την φαντάζονταν οι καλλιτέχνες στην αρχαιότητα. Ποιο ήταν το μυστικό της εμφάνισής της. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. η ωραία Ελένη ή αλλιώς η Ελένη της Σπάρτης, κόρη της Λίδας και του Δία σε ένα πολύ γνωστό μυθολογικό επεισόδιο, σε ένα από αυτά με τις μεταμορφώσεις του βασιλιά των θεών, όταν δηλαδή μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να την αποπλανήσει. Σύμφωνα με άλλες εκδοχές, η ωραία Ελένη ήταν μεν κόρη της Λίδας, αλλά όχι και του Δία, του Τινδάρεο, του βασιλιά. Πολύ σύντομα, οι φήμε για την εξωπραγματική της ομορφιά ταξίδεψαν σε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα, όπου και την αποκαλούσαν πλέον ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Έτσι μαζεύτηκαν σύντομα και πολλοί μνηστήρες για το χέρι της, με τον Μενέλαο τελικά να είναι ο τυχερός που θα γινόταν στη συνέχεια σύζυγός της. Βέβαια, αυτή η εξωπραγματική της ομορφιά την οδήγησε κάποια στιγμή μαζί με τον Πάρη στην Τρία και στα όσα φοβερά ακολούθησαν με τα γεγονότα του Τροϊκού Πολέμου. Τα γεγονότα αυτά, στα οποία φυσικά η ωραία Ελένη έπαιξε κομβικό ρόλο, φτάνουν κυρίως σε εμάς μέσα από τα ομυρικά έπι. Εκεί θα πρέπει να ψάξουμε και εμείς αρχικά, αν θέλουμε να βρούμε πληροφορίες για την εμφάνιση της πανέμορφης πρωταγωνίστριας του σημερινού μας επεισοδίου. Μια εμφάνιση που δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι στιγμάτισε την αρχαία ελληνική μυθολογία και επηρέασε κατά πολύ τις πεπιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων. Τι έχει λοιπόν να μας πει ο Όμηρος για την ομορφιά της ωραίας Ελένης τι ήταν αυτό που την έκανε την πιο όμορφη γυναίκα του αρχαίου κόσμου. Δυστυχώς, έχει να μας πει πολύ λίγα. Ή αν το δούμε από άλλη πλευρά, έχει να μας πει πάρα πολλά. Ξέρω, σας μπερδεύω, αλλά θα εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Ο επικός ποιητής την περιγράφει ως καλύκομον, καλυπάριων, λευκόλενον και τανίπεπλον. Ξέρω, σας πέταξα απλά κάποιες περίεργες αρχαίες λέξεις, αλλά πάμε να τις δούμε μία-μία και να τις εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Η Ελένη, σύμφωνα με τον Όμηρο, ήταν καλή κομμός. Είχε δηλαδή καλή κόμη με πολύ απλά λόγια, όμορφη κόμη και με ακόμα απλούστερα λόγια είχε πολύ όμορφα μαλλιά. Τι χρώμα μαλλιά είχε, αυτό θα το δούμε με εικόνες παρακαλώ πολύ σε λίγο, όμως αυτό μπορώ να σας πω από τώρα είναι ότι δεν ήταν ξανθιά, Όπω θα την παρουσίαζε το Hollywood χιλιάδε χρόνια μετά. Η Ελένη ήταν επίση και καλυπάριο. Είχε δηλαδή καλές παριές, δηλαδή ένα πολύ όμορφο και καλοσχηματισμένο πρόσωπο. Ήταν επίσης και λευκόλενος. Με αυτό το επίθετο, ο ποιητή προσπαθεί να μας μεταφέρει την εικόνα της ωραίας Ελένης ως μιας γυναίκας με πολύ όμορφο, λευκό δέρμα, ειδικά στα χέρια, το οποίο υποδείκνυε την ευγενή της καταγωγή. Φυσικά, ως πανέμορφη και ως βασίλισσα που ήταν, εκτός από όλα τα σωματικά της χαρακτηριστικά, ήταν και τα νύπεπλος. Δινόταν δηλαδή και πάρα πολύ πλούσια, κομψά και όμορφα. Δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση αυτό, αλλά αυτά είναι τα μόνα επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμηρος για να μας περιγράψει την πιο όμορφη γυναίκα της Ελλάδας. Εγώ Έχω μία εξήγηση ω προ αυτό, αλλά θα σα την πω στο τέλο. Προς το παρόν πιστεύω ότι αξίζει, εκτό από τα αρχαία κείμενα, να επικεντρωθούμε και λίγο στου καλλιτέχνε τη αρχαιότητα και στο πώ προσπάθησαν να αποτυπώσουν την ωραία Ελένη στι δημιουργίε του. Σε αυτόν εδώ, τον μελανόμορφο αμφορέα του 550 π.Χ., βλέπουμε στη μέση τη παράσταση μία γυναικεία φίγουρα, η οποία όπω και να το κάνουμε ξεχωρίζει. Όντω, πρόκειται για την ωραία Ελένη. Μάλλον κατά τη στιγμή όπου ο Μενέλαος τη βλέπει για πρώτη φορά μετά την άλωση της τρίας. Πάμε να δούμε αν ταιριάζουν τα επίθετα που χρησιμοποίησε ο Όμηρος με την εικόνα της ωραίας Ελένης που έχουμε πάνω σε αυτό εδώ το Αγίο 200 ολόκληρα χρόνια περίπου μετά τα έπι. Η Ελένη εδώ έχει σίγουρα πολύ ωραίο λευκό δέρμα. Είναι λευκόλενος όμως γενικότερα στον μελανόμορφο ρυθμό οι γυναικείες φιγούρες απεικονιζόντουσαν με λευκό χρώμα. Σίγουρα δίνεται και πάρα πολύ ωραία. Είναι τανύπεπλος, το βλέπουμε. Που βλέπουμε εδώ φορά αρχοντικά, πλούσια, μακριά ρούχα. Αν κοιτάξουμε καλύτερα, θα δούμε σε αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια ότι φορά και πολύ ωραία και μάλλον πολύ ακριβά μιας και ήταν βασίλισσα, σκουλαρίκια ή ενότια όπως λέμε εμείς οι αρχαιολόγοι. Η αλήθεια είναι ότι με το πρόσωπο της Ελένης ο καλλιτέχνης εδώ πρέπει να δυσκολεύτηκε λίγο, μου θυμίζει λίγο την Κέρνικα του Πικάσο, αλλά εν πάση περιπτώσει έκανε μάλλον ό,τι καλύτερο μπορούσε και ίσως να ήταν και διαφορετικό το πρότυπο του όμορφου γυναικείου προσώπου εκείνη την εποχή. Πάντως αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα εδώ είναι και τα μαλλιά της, αλλά και το χρώμα του, το οποίο δεν είναι ξανθό, είναι μελαχρινό. Μελαχρινή απεικονίζεται και σε άλλα αγγεία η ωραία Ελένη, όπως σε αυτόν εδώ τον κρατήρα του 430 π.Χ. σε μια σκηνή όπου μάλλον βλέπουμε τον Θησέα να προσπαθεί να την απαγάγει. Το ίδιο και εδώ, σε αυτόν τον κρατήρα της ίδιας περίπου περίοδου, όπου και πάλι η ωραία Ελένη είναι μελαχρινή και μάλλον εδώ τη βλέπουμε τη στιγμή που ο Μενέλαος τη βλέπει μετά την πτώση της τρία και πάλι, θέλει να την χτυπήσει μάλλον αλλά θα από την ομορφιά της και αποτραβιέται. Παρομοίως μελαχρινή είναι και σε αυτήν την πελίκη του 410 π.Χ. Εδώ τη βλέπουμε απέναντι στον Πάρη και βλέπουμε και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια καθώς βλέπουμε τον Θεό Έρωτα να πετά ανάμεσά τους. Και εδώ είναι εξαιρετικά αρχοντικά ντυμένη και φυσικά τα μαλλιά της είναι μελαχρινά. Πολλούς αιώνες μετά, περίπου τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, έχουμε και πάλι αναφορές σε ένα κείμενο σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση της Ελένης. Το κείμενο αυτό υποτίθεται ότι γράφτηκε από τον Δάρη έναν ιερέα του Ιφέστου στην Τρία, ο οποίος Υποτίθεται ότι ήταν εκεί αυτοπροσώπο και είδε την ομορφιά τη ωραία Ελένη, η σώμαση. Τα μαθηματικά βέβαια δεν βγαίνουν αναφορικά με τι χρονολογίε, αλλά πιστεύω αξίζει να δούμε το πώ χαρακτηρίζεται η Ελένη και εκεί, για να σχηματιστεί στο μυαλό μα η εικόνα τη. Εδώ η Ελένη, σε κάτι που δεν ξαφνιάζει κανέναν και καμία, χαρακτηρίζεται και πάλι ως πανέμορφη. Πολύ γοητευτική, αλλά έχουμε και άλλες λεπτομέρειες. Με πολύ ωραία πόδια, χαριτωμένο στόμα και ένα αξιαγάπητο σημάδι ανάμεσα στα φρύδια της. Νομίζω ότι πλέον έχουμε αρχίσει και σχηματίζουμε μια πολύ καλή εικόνα μέσα από τις αρχαίες πηγές. Όμως η αλήθεια είναι ότι για την τόσο πενεμένη και πολυτραγουδισμένη ομορφιά της ωραίας Ελένης έχουμε πολύ λίγα στοιχεία για το πώς όντω έμοιαζε. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό. Ε, εγώ πιστεύω ότι εκεί οφείλεται και όλος αυτός ο θρύλος γύρω από την ομορφιά της. Αφήνοντα την στη φαντασία των ανθρώπων, ο καθένας μπορούσε να φαντάζεται στο μυαλό του την Ελένη όπως εκείνος ήθελε. Και κάπως έτσι πρέπει να δημιουργήθηκε και το ιδεατό πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς στην αρχαιότητα. Άλλωστε, πώς να περιγράψεις με λέξεις την τελειότητα και μια ομορφιά η οποία στην πραγματικότητα, ή τέλο πάντων στη μυθολογία, μπορεί και όχι, άλλαξε τον κόσμο. Ο Ζεύξης, ένας από τους διασημότερους αρχαίους Έλληνες ζωγράφου 5ο με 4ο αιώνα π.Χ., αποφάσισε κάποια στιγμή να δημιουργήσει ένα ζωγραφικό πορτρέτο τη ωραία Ελένη. Λέγεται ότι κάλεσε πολλέ νεαρέ κοπέλε για να επιλέξει κάποια από αυτέ ω μοντέλο του, όμω δεν ήταν ικανοποιημένο με καμιά από αυτέ. Έτσι, αποφάσισε να πάρει το πιο όμορφο χαρακτηριστικό τη καθεμιά και χρησιμοποιώντα τα, έφτιαξε την δική του τέλεια, ωραία Ελένη. Είναι ενδεικτικό νομίζω της δυσκολίας του εγχειρήματο. πώς να αποτυπώσει ζωγραφικά κάτι το οποίο έχει πολύ τραγουδιστεί και υμνηθεί και κάτι για το οποίο έχει ακούσει τόσα πολλά για την ομορφιά του αλλά δεν το έχεις δει ποτέ στην πραγματικότητα. Περιμένω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για την ωραία Ελένη, πείτε μου εσείς Πώ την φαντάζεστε, έχω πραγματικά μεγάλη περιέργεια να μάθω. Στην περιγραφή θα βρείτε το βιβλίο μου. Για όλα υπάρχει ένα μύθο από τι εκδόσει κάκτο. Αν θέλετε περισσότερη μυθολογία, και μπορείτε να το βρείτε πλέον και σε ηχητική μορφή, σαν audiobook δηλαδή, από την Jukebox. Και αυτό είναι στην περιγραφή. Τι άλλο στην περιγραφή, φυσικά τα social media για να με βρείτε, οι πηγέ που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο και φυσικά το Patreon αν θέλετε να υποστηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο Project The Mythology, στο όπως κάνουν πολλοί και πολλές από εσάς και πραγματικά σας ευγνωμονώ. Σύντομα θα κυκλοφορήσει και Merch The Mythologist και η μυθολογία θα φορεθεί πολύ. Δεν μπορώ να σας πω πολλά ακόμα, αλλά θα το δείτε ίσως ήδη από την επόμενη εβδομάδα και ειδικά όσοι και όσες με ακολουθείτε στο Instagram έχετε πάρει μια πολύ μικρή πρώτη γεύση. Αυτά είχα να σας πω, όπως πάντα ήμουν ο Κωνσταντίνος, θα χαρώ πολύ να σας δω στο επόμενο βίντεο και όπως πάντα, μέχρι τότε, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.